Χαλό στο χωριό! Καλώς ήρθατε στο vlog προετοιμασίας για την ημέρα θετικής ενέργειας που για μένα ήταν προχθές και ακόμη μία χαϊπαρισμένη και χαρούμενη. Θα ξεκινήσει αυτό το vlog έτσι μπαμ! Σας έχουμε ήδη σποιλάρει τα πάντα στο Instagram, οπότε δεν χρειάζεται να σας ανακοινώνω. Παρουσιάζουμε την ημέρα θετικής ενέργειας, σας το είχαμε ξαναπεί. Κάναμε και ένα act με τη Λίλη, θα δείτε πρόβες, θα δείτε ηχογραφήσεις, demo, τα πάντα. Ξεκινάμε με πολλές μέρες πριν. Θυμάστε που είχα ηχογραφήσει ένα τραγούδι και δεν ανέβηκε ποτέ γιατί τράπηκα. Θα το ξανακάνουμε όλο από την αρχή και ίσως με διαφορετικό τραγούδι, οπότε ξανά ήρθα. Καλησπέρα! Τι κάνετε? Όλα. Καλή μας τύχη. Και θυμάμαι την προηγούμενη φορά ρωτούσα εδώ πέρα, α, τι κάνει αυτό το κουμπί εδώ? Αυτό γιατί ανοίγω κλείνει μόνο του? Γιατί κουνιούνται μόνο τους? Και τον ρωτούσα πόσο εύκολο είναι να μάθει κάποιος. Ξέρεις, εγώ έπαιρνα πληροφορίες. Μου λέει, εντάξει, έχεις μάθει το πρεμιέρ μόνη σου. Μου είπε τη μαγική ατάκα. Και λέω, εντάξει, πάμε. Γεια σας κύριε Τρενταφύλου. Ενδιαφέρομαι για μαθήματα. Μέσα έχει κάτι drums. Πάμε να παίξουμε. Εγώ βλέπω αυτό. Εδώ πέρα τα πάντα, οι στίχοι μου, με κοιτάτε, το μικροφωνάκι. Ωραία! Αυτά θα τα πάρω μαζί φεύγοντας. Ναι. Απλά πάτα όπου να είναι. Όπου πίστευα ότι χρειάζεται λίγο. Δεύτερα, λίγο προς το τέλος. Απλά έβαζα και σε κάποια άλλα σημεία επειδή νομίζω έχει και το τραγούδι κάπου, αλλά δεν είμαι σίγουρη πού. Εγώ αυτό που κατάλαβα, παιδιά, είναι ότι δεν θέλω να ακούω τη φωνή μου. Οπότε έχω λίγο έτσι για να ακούω το ρυθμό και είμαι χωρίς πλάκα. Έτσι τραγουδά. Ντρέπουμε που με ακούσε ένα βλογκάρο. Ματσι. Τι καλτσούλα είναι αυτή? Ποπκόρν. Καλώς την, αντιπέρδικα. Που φορτά τη λεβέντη. Μια λεβέντισα που είσαι. Ενθουσιασμένο μωράκι. Στις 8 το πρωί ετοιμάζεται να ξαναπάει στο στούντιο. Γιατί απαραίτητη ζω τη ζωή μια τραγουδίστρια σε αυτές τις μέρες. Και είναι πάρα πολύ αμήχανο. Δεν θα κάτσω να δω αυτό. Θα κάνω ένα κόψιμο. Γιατί είναι ακόμα πρισμένη μουρή. Και ένα πολύ γρήγορο outfit of the day. Το μπλουζάκι είναι παλιό, το παντελόνι είναι τωρινό. Μπιέσκα. Ήρθαμε να κάνουμε πρόβα με την Εφέλη. Που είμαι πάρα πολύ φαν της Εφέλης από όταν ήταν στο show You Think You Can Dance. Και τώρα θα μου δείξει να χορεύω. Σοκ. Θα της κάνω φαν γέλι όλη την ώρα. Τελειώσαμε την πρόβα με την top 4 χάρτα στην Ελλάδα! Ένα ακόμη outfit of the day. Καλά, τέλειο, πεθαίνω. Πόσο της εποχής. Γιατί ξέρετε τι θα γίνει. Casual, είπαμε να γνωρίσουμε την Άννα Βύση. Έτσι απλά. Που εγώ μεγάλωσα με κρουλάκι και άκουγα απάγατε υπερβολίκι. Και τώρα θα πάμε να κάνουμε μαζί ένα TikTok να ανακοινώσουμε ότι θα είναι στην ημέρα θετικής ενέργειας. Για πρώτη φορά μαθαίνετε εδώ ότι στην ημέρα θετικής ενέργειας θα είναι μαζί μας η Άννα Βύση. Γεια, είδαμε την πρεμιέρα τύπου, κανονικά η ταινία βγαίνει αύριο, μεθαύριο, του Μην Ανησυχείς Αγάπη Μου, με τον Harry Styles τέλος πάντων, και ήταν τέλειο. Πες την αλήθεια, ναι, δεν το ψιλομάντεψα, ψιλό, στην αρχή. Ναι. Δεν το που ξεκίνησε, ήμουν σπάσει. Μην κάνεις spoil. Απλά ότι ήταν λίγο, τέλος πάντων. Εγώ το μάντεψα. Και πολύ ιδιαίτερη σκηνοθεσία, πολύ ωραία πλάνα, άμα σας αρέσουν έτσι τα πιο aesthetic, θα σας ξετρελάνει. Επίσης παίζει ο Harry Styles. Α, και το δεύτερο επίσης, θέλω την μητούλα της πρωταγωνίστριας. Εγώ είμαι, είναι τρίτη. Professional. Είναι τρίτη και δεν έχω... Νεύρα. Και ξέρεις πως το ξέρουμε, το βλέπουμε.
Είμαι στο εξωτικότατο κολονάκι, στα όμορφα Καστενά, που απορώ οι άνθρωποι πώς παρκάρουν εδώ πέρα με κάτι αμάξια σαν και αυτό το πανέμορφο. Wow, είναι πανέμορφο. Το σοκ το ίδιο. Πήρα ρούχα από την Ειρήνη Μάκου, τα δύο τα γκράντε τα φορέματα. Τώρα πηγαίνω στο dark side, συγγνώμη αν τρέμει το χέρι μου, να βάλω κρυκάκια στα αυτιά, γιατί τι να ξεμαλεί. Χόρεψε, κάνε ράνε. Θα μου πηγαίνουν εδώ πέρα γύρω-γύρω και θα πονέσω και θα κάνω κανένα χρακ. Α, έχω χαθεί. Ναι, θα κάνει κανένα κράχ και θα κοπεί ταυτί. Εδώ, τις τρύπες και το τατουάζ μου. Κάνουμε εδώ πέρα πρόβα για ένα TikTok live. Γεια σας, κορίτσια που λιμοκτονείτε και τρώτε. Η καημένη έχει να φάει από 8 το βράδυ. Γιατί είσαι τόσο όμορφη όταν τρώω όμως. Μεσημέρι. Μεσημέρι. Ωραία. 2 κιλά θα μείνει. Έχει από χθες το μεσημέρι. Θέλω κι εγώ. Και το κοριτσάκι με τα σπίρτα κάτω. Πούλαλα. Απαπά. Εδώ πέρα στο στούντιο. Επίσης, λογικά δεν θα ανεβάσω ποτέ αυτό το βίντεο και απλά έχουμε παιδευτεί τόσο καιρό τσάμπα. Είδαμε την πρώτη φορά που το ηχογραφήσαμε ήταν τον Ιούνιο. Και από τότε απλά το ακούω και κριντσάρω με τον εαυτό μου. Μου ήρθανε και τα outfits, επιτέλους! Πάλι καλά που πήρα τηλέφωνο στην DHL. Γιατί τα είχαν αφήσει στη μέση του πουθενά. Δεν ξέρω κι εγώ που είμαι. Και τα είχαν πάει στα αλυτά. Και το πρόλαβα παρατρίχα. Γιατί θα είχε επιστρέψει πίσω! Είμαστε στο λιλάκι μέσα σε όλες τις προετοιμασίες για να κάνουμε ένα βίντεο εδώ πέρα με τα παιδιά. Και με τον Φίλιππο πλακωθήκαμε. Πού το σκαλέ? Πλακωθήκαμε και μου έχει βαρέσει το χέρι. 200 φορές έχει μελανιάσει κάτω από το τατουάζ. Κάτω χέρι σου πάλι. Αυτό, κάναμε έτσι. Χαμός πίσω, παντού ρούχα, γιατί δοκιμάζω τα outfits που είναι να φορέσω για να έχω ένα μπούσουλα, να βρούμε κιόλας με τα παιδιά πώς ταιριάζουμε. Πώς θα βγούμε ταιριαστεί όλοι μαζί, να μην γίνει κανένα μπάχαλο με τα ρούχα και εγώ έχω ντυθεί έτσι ας πούμε και ο Φίλιππος με τη Λίλη με τη φόρμα. Οπότε να φορέσουμε όλοι μαζί φόρμα, να φορέσουμε όλοι μαζί τα καλά μας και ούτω καθεξής. Πω πω και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Αυτές οι μπότες ρηγαμότο νιώθω ότι δεν κολακεύουν καθόλου τα πόδια μου, γιατί έπρεπε να σταματάνε λίγο πιο ψηλά, ενώ τώρα σταματάει πολύ κακό σημείο. Κρίμα που δεν μπορείτε να δείτε πόσο πολύ γυαλίζει. Από πίσω γελάω με τον χαμό. Άστο, κολλητή και φιλανάδα. Επίσης πολύ κρίμα που δεν έχει αυτό εδώ το ασημένιο και πίσω. Γιατί το κάνετε τώρα αυτό? Θα το στενέψω κιόλας, θα πάει η τσίτα μπόμπα εκεί. Παπ. Ωραίο. Και με το φαντάκι εδώ να είναι σορτή με την μπότα. Ήθελα να κάνω βασικά ένα outfit που να είναι legit σχολική στολή. Όχι σεξι ή κάτι τέτοιο, σχολική στολή, ξέρεις, με το blazer, με γραβατούλο και με μαύρο. Αλλά δεν βρήκα, μου βγήκε λίγο πιο σεξι. Επίσης έφυγε το σχολικό κομμάτι, έμεινε απλά το που κάμισα με την γραβάτα. Τέρμα που χρειάτικο και το ξέρω, αλλά ήθελα κάπως να φορέσω αυτές τις μπότες. Και πιστεύω, έτσι θα το φορέσω αν είναι, στη σκηνή. Αλλά πιστεύω ότι με το flash θα γράφει πολύ ωραίες τις φωτογραφίες. Και λέω να το βάλω απλά στην αποφώνηση, εκεί που ξέρεις, θα έχει ήδη αρχίσει να φεύγει ο κόσμος, ότι καλό βράδυ αυτό ήτανε, φεύγουμε. Έχει πλάκα, είναι τόσο κακό που έχει πλάκα. Η ώρα είναι 3:35. Αυτός ο χαμός επικρατεί εδώ πέρα και έμεινα ξύπνια για να φτιάξω τις τυράτες εδώ. Γιατί δεν μου άρεσε που φαινόταν μπες. Όταν το φοράω αυτό και αυτό χάνονται έτσι όπως βαριέται. Αλλά εδώ η τυράτα δεν μου άρεσε και βάλω αυτό το στρας. Και όταν πέφτουν φώτα πάνω δεν φαίνεται έτσι μια χακτινοβολή και είναι τέλειο. Φτιάξα αυτό και πάω να κοιμηθώ. Αύριο έχω να ξυπνήσω στις 7, κάτι τέτοιο. Και είναι 4 παρά. Ήρθαμε για πρόβες και μου έγινε unlocked μια καινούργια φοβία. Βλέπω όλα αυτά τα καλώδια. Αυτό μπροστά είναι η οθόνη. Το βλέπετε και ίδιες φοβίες. Έχω λίγες και μου έγινε unlocked άλλη μία. Τις κατσαρίδες που δεν με αφήνεις να πάω στην Κρήτη για τις κατσαρίδες. Δεν πηγαίνουμε μαζί στην Κρήτη, αλήθεια λέει παιδιά. Ωραία, μου έχουν πει όλοι ότι είναι τίγκα. Καλά, με παιδιά είσαι πιο τρελή που έχω γνωρίσει τη ζωή μου. Γιατί είναι το πρώτο που μου λένε. Είναι σε φάση, αχ, ωραία Κρήτη, αλλά πολλές κατσαρίδες. Όποτε τις έχω πει λοιπόν, πάμε Κρήτη, λέει. Έχει κατσαρίδες. Συγγνώμη άμα είστε κριτικοί και παρεξηγήσετε. Έχα τις κατσαρίδες μας. Ναι, αλλά η πρόβα πήγε πάρα πολύ ωραία. Κάναμε και το τραγουδάκι μας. Θα φορέσουμε και τα ρούχα. Σε ποια πρόβα ήσουνα? Πολύ καλά πήγε. Ωραία, όχι, πρώτη φορά ήταν ωραία, ήταν ωραία. Καλά τα πήγαμε. Ναι, έχουμε και τα. Εγώ ήθελα να κάνω από το άγχος. Από τη φωνή. Εγώ λέω από κάτω. Α, πείτε. Ποιος το λέει αυτό? Το NFT έχει φύγει, το έχω πει. Ευχαριστώ, γιατί τα λαχτά έχει πει. One for the boys. Ρε παιδιά, ένα σωστό beat. Να πιάσω το νόημα, να ξέρω, να τραγουδήσω Τσιφτετέλη, να τραγουδήσω Νίκη Μινάζ. Έλα, κούνατα.
Σε παρακαλώ. I need food in my belly. Οι δίδυμες οι αδερφούλες που θα πιστέψουν όλοι το σκετσάκι μας. Ω, τα δίδυμα τα κορίτσια. Ναι, το ξέρεις ότι εγώ θα βγω πάνω στο άκρη. Αλήθεια. Έτσι. Ότι δεν λέω, έτσι θα γίνει στο λόγο. Να σε δω, τώρα την Αναστασία. Και να λέξω. Φίλπε, έχεις το καλύτερο outfit της βραδιάς. Μίλησε μας για αυτό. Βγήκες από κάποιο ποδοσφαιρικό αγώνα. Άμα το βγάλεις τελείως, για βγάλω το τελείως. Ναι ρε, έτσι, κοίτα τι ωραίος που είσαι, είναι και στυλάτο. Ωραία, ξέρεις τι. Πάνε και τα βάζεις εδώ μετά. Τα βάζεις είναι τέλεια. Μπορώ να ανέβω έτσι. Και να το βγάλεις μόνος σου. Και όταν φτάσουμε. Ναι. Να με έτσι. Τα αποκαλυπτήρια. Μια και δυο και τρεις. Και 4 και 5 και 6 και 10. Ναι. Να μπούμε με 10 μικροσυμπιάνους. Ένα όνειρο μόλις έγινε πραγματικότητα. Για ακόμα μια φορά εδώ, στον απόλυτο χαμό, η ώρα είναι 2 παρά. Δοκίμασα μάλλον τα δύο τα φορέματα που είχα πάρει. Το ένα ήταν τέλειο, το άλλο κάτι λάθος θα είχε πάει στις μετρήσεις και ήταν τόσο στενό που έπαθα ρε τα πάντα, δεν ξέρω αν... Να, βλέπετε τις κοκκινίλες εδώ. Τα έπαθα όλα γιατί δεν μπορούσα να το βγάλω και ξέρεις είχα φρικάρει, ξύπνησα τον Άλεξ, του λέω βοήθεια, δεν μπορώ να βγάλω το φόρεμα, έχει κολλήσει και ακόμα χούσαμε προς τα πάνω, οπότε προφανώς το γαλάζιο το outfit δεν θα το βάλω και το άλλαξα με αυτό, το οποίο να σας πω την αλήθεια είναι πολύ πιο ημεροδοτικής ενέργειας και δεν με χαλάει καθόλου, δεν ξέρω γιατί δεν το σκέφτηκα πιο νωρίς. Αυτό εντωμεταξύ το είχα πάρει για εκείνη την ημέρα. Θα σκάσω λίγο, αλλά εντάξει. Για λίγα λεπτά πάνω στη σκηνή μια χαρά είναι. Μιλάω σιγά γιατί κοιμάται ο Άλεξ. Και επίσης, καληνύχτα, τα λέμε αύριο το πρωί, την ημέρα της θετικής ενέργειας. Κυρία με τη δεντάλια της στα καμαρίνια εδώ, star νούμερο 1, νούμερο 2, νούμερο 3, νούμερο 4. 5 κάπου, υποθέστε ότι εδώ είναι ο Φίλιππος. Και κάνουμε τώρα το make-up γιατί χάλια μαύρα. Ήρθα εδώ η θεά θα με κάνει μούνα και φυλάκια. Τάσα! You look good! Τι outfit τρελό είναι αυτό. Thank you so much. You mean this Namilia here. Yes. Έλα λίγο πάμε εδώ πέρα. Έλα λίγο. Κοίτα τι. 5 λεπτά πριν είναι χάλια. Ωραία. Εμάνα γνωρίζω! Σκέψη κολόνι, με ένα
Λοιπόν, μπείτε στη σκηνή. Δεν θα το βρείτε, δεν θα το βρείτε, δεν το βρείτε. Ποιος, ποιος. Hulk. Όχι, όχι, πιο μετά, πιο μετά. Εσύ, πέρα. Εσύ τι λες. Ο FY. Πιο μετά, πιο μετά. Υποδεχτείτε στη σκηνή. Τη Λίλη και τη Λίλη. Πες μου το πιο τρελό σου όνειρο. Σε πολύ ακραία περίπτωση θα ήταν να ήμουν κάποιας μορφής performer. Δηλαδή, να τραγουδάω ή να χορεύω. Αυτό είναι όμως το πολύ ακραίο που ξέρω ότι είναι τρελό. Δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνω τραγουδίστρια γιατί δεν το έχω. Ή δεν υπάρχει περίπτωση να γίνω wow χορεύτρια γιατί δεν έχω τη διάθεση να ασχοληθώ. Αλλά ξέρεις, αυτό είναι το πιο τρελό. Αυτό... Ερωτική εξομολόγηση! Πώς και το βάζεις να ζήσεις!